τα σπινώματά σου, Κύριε, των δυνάμεων επιπωθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις το θαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου εγκαλιάσονται επί Θεών δόντα. Και δάρξου το Θείον έπαιρνε αυτό οικίαν και τριγών νοσίαν εαυτή, ουτήσι τα νοσία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, των δυνάμεων ο βασιλεύτης ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσουσι σου. Μακάρι ως ανήν, ως εις την αντίληψην αυτό παρά σου. Αναβάζει την καρδία αφού διέθεσε στην κοιλάδα του κλασμόνου ή των τόπων των έθεντων. Και χάρη ευλογία δόσει των νομοθετών, πορέψονται εκ δυνάμεων τη δύναμη να οφείλεται ο Θεό των Θεών εν Σιών, Κύριε, ο Θεό των δυνάμεων τη άξονα τη προσευχή, ενώ τη ο Θεό Ιακώβ. Υπεραστηστά ημών είδε ο Θεό και επίβλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού ότι κρίσαν ημέρας μία έντες αυλές υπέρ χιλιάδες. Εξελεξάντου παραλυθείστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή την μεν σκηνόμεση να μαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαντος. Κύριος του στερίζει τα δαθά της πορευωμένης εν ακρατεία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος σου ελπίζον επισέλη. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημιν άμην αυτού. Θεός Κύριος και πέφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Με Κυρίου εγένε το αυτή και εστί θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ως του Άγνου στερεώματος την επρέπεια και την κάτωσιν απέδειξα σωρεότηταν του Αγίου σκηνώματος τη δόξη σου, Κύριε, κρατέως όν αυτόν εις αιώνα αιώνος και πρόσδεξε ημός τα σεν αυτό απαύτος προσκαμμένας υπενήσεις πρεσβείες της Θεοτόκου ή πάντων ζωή και ανάσταν. Όσο το τρίτε Υιό και Αγίο Πνεύματι, Θείον έργο σου ότι επιδείξει, μας ανέφρανάσει ον την Θείαν, των Αποστόλων πλουτίσαν τη λέλαψη, και το σωτήριο σύσοση έρεξας, η ιεραρχία και βίου λαυρότητη. Πατερμόνις εκ Χριστόν των Θεών ηχέτευε, δωρήσαστε ημί το Μέγα Έλεο. Αγίε εν δοξέ, και η αμάτη και παντελεήμον, πρέσβευε το ελεήμον η Θεόν, οι ναύτες με τον άφεση, παράσκητες ψυχές ημών. Αγία Θεοτό και Παρθένε, ολκυρώνυμο τα έργα κατευθυνώ. Και συγχώρησιν των δεσμάτων ημών αίτησε, εν τον ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άκουσον ο Θεός της Δεής αιώς μου πρόσκες την προσευχή μου. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου εις τους αιώνας και παστήσω με τη σκέπη των περίγων σου. Πως είναι ο Θεός και το αρένος μας. Σοφία πρόσχομαι. Έτσι στον ομόν κατά πρόσωπο του Θεοσυρίου Κυρίου ενώπιον πάσης εκκλησίας και διεπέτασε τα σκήνας αυτού υπό τον ουρανού και είπε. Κύριε ο Θεός ημών, ουκ αίσθηρος ή Θεός εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω. Ή ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού κακέσους είσαι, νη και ο οίκος ούτως ονοκοδόμησα εν το όνοματί σου. Και επιβλέψει εν την δέησή μου, Κύριε ο Θεός μου ημών, ακούει της δέησεως και της προσευχής, εις ο δούλος σου προσεύχεται ενώπιόν σου προσεύχημερον. Που είναι τους οφθαλμούς του είναι ογμένος εις τον οίκον τούτον ημέρας και νυχτός, εις τον τόπον τούτον ονείπας, έστε το όνομά μου εκείνη του εις ακούην εις προσευχής, ειν προσεύχεται ο δούλος του εις τον τόπον τούτον ημέρας και νυχτός. Και εις ακούτη της δεήσεως του γου σου και του λαού σου, αν προσεύχονται εις τον τόπον τούτον, και εσύ εις ακούσιο εν τον τόπο της κατασκηνώσεως του εν ουρανό και ποιήσεις και ήλαιος έσυ. Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεόν, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Πρόσχομαι. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, Σύ Ιησούς η Βασιλής, τώρα. Σοφία. Προς Εβραίους. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Αδελφοί, η και η πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας, τότε Άγιον Κοσμικών, σκηνήτας κατεσκευάστη η πρώτη, ενίητε νυχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρθων, η της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα σκηνή λεγωμένη Άγια Αγίων, Χριστούν άκουσα την ιατήριον, και την κυβωτών της Διαθήκης. Περί και καλυμμένη πάντοτε Χρυσίου, εν ύφταμνος Χρυσή, έχουσα το μάνα και η λάβρωσα αρώνη πλασίσασα και πλάκες της Διαθήκης, υπεράνονται αυτής κερουβήμ δόξης κατησκιάζοντα το ηλαστήριον, περιών ουκ έστιν ειν λέγει κατά μέρον του τον Θεού το κατασκευασμένον εις μεν την πρώτη σκηνήν δια παντός εισίας ειν ιερείς τας λατρείας επιτελούντες εις δε την δευτέραν απαρθλένια που μόνος ο αγιερές ου χωρίς αίματος ο προσφέρει πέρε αυτού. Και τον του λαού αγνοήματος κρίνησιν τον αγνόντι.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή, ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη. Εκ του καταμαθέων Αγίου Ευαγγελίου των Άγνωσμων. Πρόσχομεν, δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο ελθόν ο Ιησούς εις τα μέρη Κεσαρίας της Φιλίππου και ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον. Τι να μελέγουσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου, οι δε είπων ημέν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, έτεροι δε Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει αυτής, ημείς δε τι να με λέγεται είναι, αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος είπε, Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτόν, μακάριος εις Σίμων Βαριωνά, ότι σάρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέσι, αλλο πατήρ μου εν της ουρανής. Καγώ δε συλλέγω ότι εσύ Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και πύλη άβου ουκ ατισχύσου συν αυτής. Και δώσος η τας κλείς της βασιλείας των ουρανών, και ό, εάν δύσεις επί της γης, έστε δεδεμένον εν της ουρανής. Και ό, εάν λύσεις επί της γης, έστε λελειμένον εν της ουρανής. Και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεοκλήτου. Εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Πέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερπλεόντων, ολιπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερ του αγιαστήνε το είδωρ τούτων τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Του καταφυτίσε το ύδατι τούτο την καθαρτική της υπερουσίου τριάδος ενέργεια του Κυρίου δεηθόμεν. Γενέστε το είδο τούτο ιαματικών ψυχών και σωμάτων και πάσης αντικειμένης δυνάμεως αποτρεπτικών του Κυρίου δεηθόμεν. Του καταπεμφθήνε αυτό την χάρη της απολυτρώσεως
την ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπάντων των χρυζόντων της παρά του Θεού βοηθείας και αντιλήψεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του φωτιστήνε ημάς φωτισμόν γνώσεως δια της ομοϊσίου τριάδος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του αναδείχθηνε ημάς ηγούς και κληρονόμους της βασιλείας αυτού δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεως τε κεραντισμού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του έργου των χειρών ημών και των συνών των αδελφών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σπαναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών, ο αγιάσας τα λίτρα του Ιορδάνου, δια της σωτηριώδου σου επιθανίας, αυτός και νη κατάπεμψον την χάρη του Παναγία σου Πνεύματος και ευλόγησον το είδωρ τούτο και ευλόγησον το είδωρ τούτο και ευλόγησον το είδωρ τούτο προς αγιασμόν και τελείωσιν του σεβασμίου τούτου οίκου σου κατά τα θυρανίξια ταύτα και στερέωσον και συντήρησον αυτών ασάλευτον και δεδοξασμένων εν σύ μέχρι της τελείας των αιώνων. Ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε τον λαό σου ευλογήσον την κληρονομία σου νύχτας της βασιλεύσιν κατά βαρβάρων δωρούμενων και τόσων φυλάσσων δια τους θαρρούς σου σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νύχτας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενων σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας την βασιλεύση κατά βαρβάρων. Τον σον φορέων
αυτά ημών και παρέχουσα η άματα της εμπίστη λαμβάνουση. Ευλογία σου άκραντε. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πυλαιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Ήρθε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εμπολέμων. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πυλαιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Είστε στιμούντος ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εμπολέμων. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πύλε αιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Είσαι ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εμπολέμου. Κύριος των δυνάμεων αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Ουρανός πολύφωτος, η Εκκλησία παρεδείχθη απάντας φωταγωγούσα τους πιστούς. Πνεύματος Αγίου. Αμήν.
σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου. Αμήν. Το στελέωμα των επίσης επιθόντων στελέωσον Κύριε την Εκκλησία μην εκκίσω το τιμίο
Όπως βλέπετε είναι ο Κύριος όπως βγήκε από την αποκατήλωση και δίπλα του η μητέρα του αλλά και οι μαθητές και οι μαθήτριες που ήσαν παρόντες και παρούσες και στα τέσσερα σημεία βλέπετε επάνω ότι είναι τοποθετημένος ο Άγιος Ένδοξος Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Άγιος Ένδοξος Ευαγγελιστής Μάρκος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που σημαίνει ότι το γεγονός της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο το εγγυώνται. Τέσσερι άνθρωποι, όχι ένας, αλλά τέσσερι άνθρωποι, η Εκκλησία δηλαδή, και αυτοί είναι οι τέσσερι Ευαγγελιστές, οι οποίοι τοποθετούνται επάνω στο Ιερό Αντιμήσιο, χωρίς το οποίο δεν μπορεί να τελεστεί η Θεία Λειτουργία, και επιπλέον είναι εκείνο που τοποθετήθηκε επάνω στον τρούλο της Εκκλησίας μας στα τέσσερα σημεία, όταν υπάρχει βέβαια τρούλος, οι Ευαγγελιστές, όπως τοποθετούνται και στη μήτρα του Επισκόπου, όπου και πάλι Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης είναι εκείνοι που τοποθετούνται συνήθως με σμάλτα ή με αγιογραφία, για να δηλώσουν ότι η ιστορία του Χριστού βασίζεται επί της αληθείας. Άξιος λοιπόν ας είναι ο ιερός αυτός ναός, και πολύ περισσότερο και οι άνθρωποι που θα τα πούμε μετέπειτα, οι οποίοι προσέδωσαν αυτή τη χαρά σε όλους εμάς. Άξι! 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 Oh, gee.
Thank you.
προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κυρίων, Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλήν της φόβρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεβήσω, αναβαλώμενος φως ως υπάρχειον, εκείνον των ουρανών ως υδέριν, ως θεγάζον εν είδασιν τα υπερό αυτού, ότι φύς πνεύει την επίπαση αυτού, ο περιπατών επιτερήπων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγαν. Ο θεμελιών την κίνεπη στην ασφάλεια αυτής που κρυφίστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύβατα. Από επί την ισιό σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλειάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίωσας αυτάν. Όριον έθου ου παρελέψονται ουδέ επιστρέψει η καλύψη αυτήν. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάρανξη αναμέσων των ωραίων γελέψονται ύδατα, ότι ουσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πυκνά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των παιδών δώσω συμφωνή, ότι ίσον όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορτασκήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσιν και κλώην τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτον εκ της γης και εινός εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στουρθία ενός εύσουσι του εμπρίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθος πότος και γένε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού ως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κυρίε, πάντα εν σοφία επίσας, επιρρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύγορος, εκεί ερπετά ον πέστην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έκλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος το πώς ειδούνε τη ροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συνέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την κύρα τα σύμπατα πληστήσονται χριστότητος, αποστρέψαν τους δέσου το πρόσωπον ταραχτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείσουσι και εις τον κουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθία αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπιεν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έτου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Συ ο Θεός. Διευπίσιμον, Κύριε, δόξα Συ. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Άλλο δεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου ευσταθεί
Θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Πέρον εξεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, ελέησον. Πέρον πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Θεοκλήτου. Της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Βέρτεψε που συμμονεύθυνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Πάσης πόλεως χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ερευκρασίες αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Διαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Σπαραγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Thank you.
Θεός ο Θεός ημών, η αλήθεια του Κυρίου μέσα.
Oh!
υπομέν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Γιατί δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεοκλήτου. Γιατί δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιάκονων και μοναχών. Και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτσι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου. Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημων κτητόλων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Γιατί δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναό του, των κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτου φυλακτήν ημάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων των ομών σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιόν σου εφ' ημάς, καθάπερ και ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δαξώμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα συνετισώμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε, φωτισόμεν τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήγει. Συμπρέπει ένος, συμπρέπει η γνώση δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ, και εις τους αιώνας, τον αιώνα. Και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άσου Κύριε Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
Κοινωνία και του Αγίου Πνεύματι νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεν μιλάμε.
αιώνων αμήν. Πανήφερτε προσφέρε ή των Θεών να φάστο σύλλαβού σας αγήν. Μίλησε ο το εξίστου, σωρή και τον παραδείξη θα έχω παραμονέ. Η πάση κορυγούσα καθαρισμόν των θεσμάτων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάμος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κυρία ηλάστη, είτε σαμαρτία συμμώντας, το συγχώστο, το σανομία συμμήν. Άγιε επίσκεψε και ίες, το ασθενία συμμώνεν, και το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε ημών εν της ουρανής, αγέστερον το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, σε του ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών εν επί ούσιον, δώσ' μην σήμερον και άμεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εφρένεστον τα ουρανία, αγαλίαστον τα επίγεια, ό,τι επίσε πράγμα. Ο Υιός και Θεός ημών,
καλδύρα σταυρού κατά δεξάμενος πάθος, εμητρός αυτοί μας, εκτοράς ως φιλάνθρωπος. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Λέησον, Ευλογία Κύριου και Ελέος, έλθει αυτού επί μας, η αυτού διαχάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο Αναστάσε των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναθράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός δυνάμου τιμίου του Ζωπιού Σταυρού προς ασίες του τιμίου των πρωινίων δυνάμεων σωμάτων η και σύγνω και δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου Αγιαδός ο Αντίος Πόλου και Δόξου Αντίος Πόλου και Δόξου εκείνο το εφρενέστο τα ουράνια, αγαλιάστο τα επίγεια, ότι επίησεν κράτος ο Κύριος εν βραχίωνι αυτού. Δηλαδή, ας εφραίνεται ο ουρανός και ας χαίρεται η γη, γιατί το χέρι του Κυρίου που πέρασε από τον Σταυρό κατόρθωσε με την Ανάστασή του να φέρει δόξα μεγάλη και τιμή στον κόσμο. Και δεν σας το κρύβω, Άγιοι Πατέρες, κυρία Αντιπεριφερειάρχης, κυρία και κύριε Αντιδήμαρχε, αγαπητέ μου κύριε Αρνόπουλε, κυρία Δημοτική Σύμβουλε και πρώην Πρόεδρε της κοινότητος αυτής, αγαπητή μου αδελφή, ότι αισθάνομαι μεγάλη χαρά και αγαλίαση σήμερα, γιατί στα 11,5 χρόνια που βρίσκομαι εδώ, είχα πάντοτε την επιθυμία που περνούσα από εδώ και το είχαμε πει με τον πατέρα Βαρθολομαίο, ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να στερεωθεί και το εκκλησάκι αυτό, όπως στερέωσε ο πατήρ Βαρθολομαίος με εσάς βεβαίως ως υποστήριγμα και την εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων στο μηχόν του κόλπου που είναι ένα κόσμημα όπως το έφτιαξε ο παπάς σας και εκλεκτός μου συνεργάτης. Και απόψε πραγματώνεται και τούτη η επιθυμία η δική μου και του παπά σας και η δική σας και το εκκλησάκι αυτό αποδίδεται στη λατρεία του Θεού πανέμορφο, ένα κόσμημα, ένα στολίδι βλέπω απόψε από την ώρα που ήρθα. Δεν κατάλαβα αν ήρθα στο εκκλησάκι το παλιό του Αγίου Μόδεστου ή σε ένα κόσμημα που ο πατήρ Βαρθολομαίος προσέφερε στον τόπο μας, στην ενορία σας, στην ενορία μας, προσέφερε στην Ιερά Μητρόπολη. Και δοξολογώ τον Θεό για το αποτέλεσμα το οποίο πραγματοποιήθηκε. Είναι αφιερωμένο στον Άγιο Μόδεστο, τον Ιεράρχη, εκείνο που ασχολείται μάλιστα, που ασχολήθηκε και με τα ζώα και με την φύση ολάκερη, για τούτο έχει και μεγάλη αξία η τιμή προς αυτόν, που κάνει ο πατήρ Βαρθολομαίος και εσείς, και στον Άγιο Πεντελεήμονα τον Ιαματικό, τον γνωστό σε όλους μας ιατρό και ανάγκηρο. Από την καρδιά μου ευχαριστώ για τούτο. Αλλά έχουμε και μια υποχρέωση να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα απόψε. Είπαμε ότι απόψε φτιάξαμε, ανεγείραμε, μάλλον ανεγείρατε, ανήγειρε ο παπάς σας με εσάς,
Εμείς ευλογή απόσταμε. Η ενωρία σας βαλήγηρε μια εκκλησία. Και τι είναι η εκκλησία, θα μου πεις. Ξέρετε, αν σας έδινα απόψε τους ορισμούς το τι εστί εκκλησία και από τον Παύλο και από τους θεολόγους που έχουν γράψει περί αυτής μέχρι σήμερα, παραδείγματος χάρη τον Άγιο Ναυπάκτη ή τον μεγάλο εκείνον της εκκλησίας, τον Ιωάννη της Κωνσταντινούπολης ή ακόμα και τον Περγάμου Ιωάννη ή και τον Στεφανίδη που ξέρουν οι θεολόγοι, θα έλεγα ότι επιλείψιμε ο χρόνος διηγούμενων. Θα έλεγα και δεν θα έφτανε ο χρόνος. Παίρνω ένα κομμάτι μόνο από τον Ιερό Χρυσόστομο που καλύπτει κατά την κρίση μου τα πάντα, λέγοντας εκ πρωινίου ότι η Εκκλησία δεν είναι κάτι μόνο ανθρώπινο. Είναι και ανθρώπινο. Είναι θεανθρώπινος οργανισμός μέσα στον οποίο πραγματώνεται η σωτηρία του κόσμου. Αλλά ας ακούσουμε τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Λέει λοιπόν στους περί ιεροσύνης λόγους του και μάλιστα στον τρίτον το εξής. Αν δεις την Εκκλησία πρέπει να πεις ότι είναι μία κυβωτός του νόε σωτηρίας. Θα το επαναλάβω μια φορά. Αν δεις μια εκκλησία πρέπει να πεις ότι είναι κυβωτός του Νόε, αλλά κυβωτός σωτηρίας. Και εξηγεί παρακάτω. Μεγαλύτερη όμως από εκείνη την κυβωτό του Νόε, η οποία επιφυλάχθη, όπως ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη και έσωσε τότε τον κόσμο μετά τον κατακλυσμό. Στην κυβωτό του Νόε μπήκανε μέσα άνθρωποι και ζώα. Μπήκε ο λύκος και βγήκε λύκος. Μπήκε το πρόβατο και βγήκε πρόβατο. Μπήκε το λιοντάρι και βγήκε λιοντάρι. Μπήκε η τίγρης και βγήκε τίγρης. Μπήκε ο άνθρωπος και βγήκε άνθρωπος. Στην Εκκλησία η οποία είναι ανώτερη από την κυβωτό του Νοέ και η οποία μάλιστα βγήκε από τη μήτρα της Εκκλησίας, υπογραμμίστε το. Βγήκε από τη μήτρα της Εκκλησίας, τη μήτρα της Παναγίας μας, η Εκκλησία. Μπαίνει το γεράκι και βγαίνει περιστέρι. Μπαίνει ο λύκος και βγαίνει πρόβατο. Μπαίνει το λιοντάρι και βγαίνει πρόβατο. Μπαίνει το φίδι και βγαίνει περιστέρι. Μπαίνει ο άνθρωπος, άνθρωπος, Γιώργος, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα, Ευγενία, Μαρία και βγαίνει Χριστός. Αυτή είναι η διαφορά της κυβωτού του Νόε και της κυβωτού της σωτηρίας που λέγεται Εκκλησία. Γιατί? Γιατί όταν σε βαπτίζει η Εκκλησία, τι συμβολίζει η κολυμβήθρα, τη μήτρα της Εκκλησίας. Τη μήτρα της Εκκλησίας, η κολυμβήθρα είναι η μήτρα της Εκκλησίας, δηλαδή η μήτρα της Παναγίας. Γιατί η Παναγία είναι μια διαρκής Εκκλησία, μόνη είναι η Εκκλησία, που γεννάει τον Χριστό. Λοιπόν, όταν σε βάζει ο παπάς μες στην κολυμβήθρα, έρχεται και σε παίρνει στα χέρια του τριτών, δηλαδή γυμνών, και σε βάζει μέσα στο νερό και σε βγάζει επάνω και ψάλλει τότε όσοι Χριστόν και βαπτίστητε, Χριστόν, ενεδίσαστε. Όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού, ντυθήκαμε το Χριστό. Και ο Παύλος λέει, προσέξτε, όσοι μπήκατε μέσα στην κολυμβήθρα και ντυθήκατε, μπήκατε σε αυτό το νερό μέσα, ντυθήκατε τον ίδιο τον Χριστό. Μπαίνεις Γεώργιος και βγαίνεις Χριστοφόρος. Μπαίνεις Μαρία και μπαίνεις Κέντεση και βγαίνεις Πνευματοφόρος, πει κεφαλαίο, το Άγιο Πνεύμα. Μπαίνεις Χριστός και βγαίνεις Χριστός. Αυτή είναι της Εκκλησίας η δύναμη, αυτή είναι το μεγαλείο της, αυτή είναι η δόξα της, αυτή είναι η παράταση του Χριστού στον αιώνα, αυτή είναι το περπάτημα του Χριστού μέχρι τα δω. Για τούτο από την ημέρα που ήρθα, έκλεισα τώρα από το 2012 μέχρι σήμερα 11,5 χρόνια και πάω 12 το Νοέμβρη της Αγίας Εκατερίνης Παραμονή, αγαπητή μου Εκατερίνα. 11,5 χρόνια κοίταξα πώς να φτιάξουμε αυτή τη Μητρόπολη. Και δόξα τω Θεώ μαζί με τους συνεργάτες μου, γιατί δεν τα καταφέρνει κανείς μόνος του ποτέ, καταφέραμε τη Μητρόπολη να την κάνουμε ένα εργαστήριο. Δείτε, ανακαινήσαμε τον
ιερό ναό του Αγίου Ανδρέου Περιστεράς και μας έδωσε η ιερήτιμος και εξοχότατη υπουργός κυρία Μενδώνη 750.000 και ο κύριος Μαρτίνος άλλες 250 και έβαλε και η εκκλησία παραπάνω και φτιάχτηκε ένα μεγαλούργημα όπως ξέρετε στην Περιστερά. Τελειώνουμε αυτές τις μέρες με τη βοήθεια του Θεού και του Υπουργείου πάλι της κυρίας Μενδώνη και την άλλο ιερό ναό της Μεγάλης Παναγίας, το προσκύνημα, το ναό του προσκυνήματος της Παναγίας, της Ρεβενικιώτισσας. Και εκεί μας έδωσε άλλες 725.300 τόσο, δεν θυμάμαι ακριβώς, και τελειώνει αυτές τις μέρες και εκεί και θα πούμε αν θέλει ο Θεός μέσα από την 1η του μηνός Αυγούστου. Πιστεύω η Παναγία να μου δώσει τη χαρά να πούμε και εκεί μέσα. Τελειώνουμε δύο εκκλησίες με τη χάρη του Θεού στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής και του Οσίου Αυξεντίου του Ενκατερλή που και εσείς γνωρίζετε ότι τελειώνει. Στο 90% των ενοριών μας κοιτάξαμε να ανεγείρουμε παπαδόσφυτα, πρεσβυτερίων λέγεται στη γλώσσα την εκκλησιαστική, όχι πρεσβυτέριο, το πρεσβυτέριο είμαστε εμείς οι παπάδες και δεσπότης, πρεσβυτερίο, παπαδόσφυτο, ώστε εκεί να υπάρχει δυνατότητα να μένει ο παπάς της ενορίας όταν χωρίσει η εκκλησία και κράτος και δεν το βλέπω αργά. Υπογραμμίστε, θυμηθείτε και θα μου θυμηθείτε μετά και θα μου πείτε το έλεγε ο δεσπότης, δεν το πιστεύαμε, περιμένουμε, θα δείτε. Και από κυβερνήσεις μάλιστα που λένε ότι είναι φιλικές με την εκκλησία. Αυτές θα κάνουν τον χωρισμό. Περιμένουμε. Εγώ προμαντεύω. Εσείς θα δείτε τι έγινε εκεί παρακάτω. Βλέπετε ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Τι έγινε. Πάμε παρακάτω. Φτιάξαμε όσο το δυνατόν περισσότερα πρεσβυτερία ώστε ο παπάς όταν θα έρθει εκείνη η ώρα να έχει τη δυνατότητα να βάλει το κεφάλι του μέσα από ένα κεραμίδι για να μπορέσει να σταθεί. Και με το μισθό που παίρνει, πόσο νομίζετε ότι παίρνει μισθό ο πατήρ Ευθύμιος? Περί τα 800 ευρώ. Αυτό είναι ο μισθός που παίρνει. Ο δε αρχιερατικός μας, ο οποίος είναι και διδάκτορ και μάλιστα παίρνει ακριβώς και το μεταπτυχιακό του, πήρε το μεταπτυχιακό του και κάνει, πόσο παίρνει πάτερ μου? 1.200 ευρώ. Οι παπάδες οι που μπαίνουν μέσα στην εκκλησία. Θα τα πω αυτά για να τα καταλάβετε. Οι παπάδες οι πρώτοι διορίζονται. Αυτή τη στιγμή διορίσαμε διάκονο στην εκκλησία μας, αλλά έχουμε και τον διάκονο εδώ, κάτω από 700 ευρώ. Για δεύτερο έτος, με 2-3 παιδιά τώρα που έχει ο πατήρ Νικόλαος αυτή τη στιγμή. Προσπαθήσαμε λοιπόν να στηρίξουμε τον παπά. Πέρα από αυτό, φτιάξαμε βυζαντινή μουσική, δώσαμε τη δυνατότητα με τον κύριο Ζαχαρίου, να υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής και καινούριων ψαλτάδων μέσα στις εκκλησίες. Και από το Σεπτέμβριο που έρχεται, θυμηθείτε το, θα υπάρχει και στον Σταυρό η δυνατότητα. Φτιάξαμε στην Γαλάτιστα, πήγαμε στην Περιστερά και υπάρχει στην Αρναία, θα φτιάξουμε και εκεί, ώστε να υπάρχει μετέπειτα και στην Ιερισσό, ώστε με την περιοχή αυτή ολόκληρη να αποκτήσουμε και εδώ τη δυνατότητα και άλλων νέων ιεροψαλτών. Γιατί οι εκκλησίες μας δεν έχουν ψάλτες. Και βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι αν φύγουν τούτοι λεβέντες που έχουμε εδώ πέρα και ο Θεολόγος και ο Μιχάλης, βλέπετε ότι θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Ιδιαίτερα στα μικρά χωριά έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Από την πρώτη μέρα που ήρθα, παρότι το κλίμα δεν ήταν καλό τότε, δεν ξέρω πληγές, αλλά θα τα πω έξω από τα δόντια σήμερα. Δεν ξέρω πληγές. Τότε το κλίμα που ήρθα εγώ δεν ήταν ήρεμο και ήσυχο όπως είναι σήμερα. Δόξα τω Θεώ, μας φώτισε ο Θεός και τα πράγματα έχουν ηρεμήσει κατά πολύ. Λοιπόν, εκεί θα ξανατακτοποιήσουμε ό,τι έχουμε από εκκλησιαστικής πλευράς. Κύριες εκκλησίες, παρεκκλήσια, εξοκλήσια, για να μπορέσει μεθαύριο, αν συμβεί εκείνο που είπα, να έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει. Δεν έχει άλλη περιουσία η δική μας Μητρόπολη. Δεν έχει άλλες περιουσίες. Δεν έχει κτήματα ή διαμερίσματα ή οτιδήποτε άλλο. Η Μητρόπολη δεν έχει, πέρα από το επισκοπείο που έχουμε,
τίποτε άλλο. Όπως και ενωρίαζε. Είπα να τακτοποιήσουμε εκκλησίες και κριτές, εξοπλίσια, παρεπίσια κλπ. Τα γνωρίζετε όλα αυτά. Και βρέθηκε τότε μια αντίληψη η οποία δημιουργήθηκε εδώ, αποφεύγω τα ονόματα κλπ. Κλπ. Για να έρθει αντίθετη στο Δεσπότη, γιατί είπε ότι τα παρεκκλήσια και τα εξοπλίσια και οι εκκλησίες ανήκουν στην Εκκλησία και όχι στον Δήμαρχο ή στον κύριο Πρωθυπουργό ή στο κράτος. Αν δεν ανήκουν εκεί, τότε να πάρει ο κύριος Δήμαρχος Πετραχίλη και Ομόφορο και να σας λειτουργεί και εδώ και να πάρει όπου να έχουμε και να υπάρχει και ο παπάς σας να λειτουργεί. Τελεία και πάρτε. Ένα αυτό. Δεύτερο. Αυτά τα οποία έχετε φτιάξει εσείς και οι πατεράδες σας ως εξοπλίσια και παρεκκλήσια, τα δώσατε για να μπορέσετε να δοξολογείτε ο Θεός. Θα τα πάρετε πάλι. Θα τα πάρετε πάλι. Και τέλος, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι στην Χαλκιδική, επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει και το 1911, το 1912 κλπ. Υπάρχει η λεγόμενη πολιτική γη, η οποία έχει τις περισσότερες εκτάσεις όπου υπάρχουν σήμερα και υπάρχουν και χώροι οι οποίοι ανήκουν στο Δήμο, έστω και αν σε αυτό μέσα υπάρχουν εξοπλίσια και παρεκκλήσια. Όπως παραδείγματος χάρη, ο κεντρικός σας ναός της Παναγίας, ανήκειλα τώρα που ήρθα στον παπά, μετά από πόσα χρόνια παπά μου, 11,5 χρόνια τα καταφέρω. Επιτέλους, η πολιτική γη ανεγνώρισε ότι το υπόβεδο στο οποίο έχετε χτίσει απάνω, την Παναγία, τη Σκουπιώτησα, ότι επιτέλους ανήκει στην Εκκλησία σας και επιτέλους μετεγράφει στο κτηματολόγιο πριν από μερικές ημέρες και θα πάρουμε το χαρτί τώρα. Εγκύρεψα από την πρώτη μέρα που ήρθα και τα εξοπλίσια και τα παρεκκλήσια αυτά που ανήκουν σήμερα στον Δήμο, παλιότερα ανήκαν στις νομαρχίες, όπως ξέρουν οι επίσημοι εδώ, η κυρία την Περιφερειάρχη και η κυρία και ο κύριος Αντρίμα. Εζήτησα να μεταγραφούν, να μεταβιβαστούν κατά κυριότητα στις ενορίες σας και όχι στον Δεσπότη για να φτιάξει τις βίλες του, όπως μου είπαν ότι θα μετατρέψω τους Αγίους Θεοδόρους σε βίλα μου. Τους Αγίους Θεοδόρους, τους ανεκέλησε ο παπάς σας με την ενορία σας και δεν μετατράπησε σε βίλα του Θεόκλητου, αλλά σε βίλα των Αγίων Θεοδόρων και του Θεού. Και τούτο εδώ πέρα, πάλι η εκκλησία σας, η ενορία σας, με μάλιστα τον κύριο Χαρίτονα Τσολακίδη, πρόσφερε χρήματα ο άνθρωπος, έβαλε η εκκλησία, μην μιλάτε παρακαλώ, ακούτε λιγάκι σας, ενδιαφέρει. Λοιπόν, ανακαίνισε αυτόν τον ιερό ναό και εκεί γίνει περίφημος. Όμως, από κτηματολογικής και νομικής πλευράς, όλα αυτά ανήκουν στον Δήμο. Γιατί από το 1994 και μετά τα μεταβίβασε το κράτος στον Δήμο, στους εκάστοχους Δήμους. Και έδωσε όμως τη δυνατότητα, σύμφωνα με τον νόμο 570 του 1977, που είναι ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και μετέπειτα, με τον 4235 του 2014, της μεταβιβάσεως αυτών εκεί που υπάρχουν εκκλησίες στους ιερούς ενωριακούς ναούς. Όχι στη Μητρόπολη. Άλλο νομικό πρόσωπο η Μητρόπολη, με αφημί, άλλο. Και άλλο νομικό πρόσωπο η ενωρία σας, με άλλο αφημί. Με άλλο εκκλησιαστικό συμβούλιο, μια ενωρία, άλλο το εκκλησιαστικό συμβούλιο, παπά εδώ του Στρατονίου, του παπά μετέπειτα του Αγίου Προδρόμου, όπως ο Άγιος Αρχιερητικός γνωρίζει κλπ. Και μου είπαν όχι τότε και γελιοποιήθηκε ο δεσπότης σας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και χτυπήθηκε ανελέγητα. Έκλεισα το στόμα μου, αλλά ένα που έστειλε φέτος χαρτί η ίδια η κυβέρνηση, μέσω, το ενεχείρισα μάλιστα στον κύριο Δήμαρχο, κυρία και κύριε Αντιδήμαρχε, το ενεχείρισα και είπε, τακτοποιήστε τα αυτά, γιατί τον Νοέμβριο κλείνει το κτηματολόγιο, το γνωρίζετε όλοι. Και μάλιστα ήταν να κλείσει από πλευράς και πολιτείας και εκκλησίας τον Ιανουάριο που μας πέρασε. Αλλά παρενέβη ο Αρχιεπίσκοπος και δόθηκε μία παράταση. Τον Νοέμβριο κλείνουν αυτό το πράγμα.
και πρέπει να τακτοποιηθούν αυτές οι δουλειές. Λοιπόν, υπέβαλα έτοιμα όλη η Μητρόπολη, όλη είναι τακτοποιημένη πλην της Αμμουνιανής και των Νέων Όχων. Στην Αμμουνιανή όλος ο χώρος του νησιού είναι δωρεάν της Μονής Βατοπεδίου στους Αμμουνιανιώτες που ήρθαν το 12 και τα υπόλοιπα, τα ξέρετε, για να φτιάξουν τα σπίτια τους. Και είναι δύο τα εξοκλήσια του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Παρασκευής που θέλουν τακτοποίηση. Θα τα πάρουν πάλι οι Αμμουνιανιώτες. Είπανε ναι, θα τα δώσουν. Τώρα, ο καιρός και εδώ, γι' αυτό μιλάω ελεύθερα και ξεκάθαρα, ήρθε και για εσάς. Είναι του Αγίου Μοδέστου εδώ και των Αγίων Θεοδόρων. Και επιπλέον και το σπίτι εκεί που κάθεται μέσα αυτή τη στιγμή και ενδιετίζεται μέλος της Εκκλησίας ή Πρεσβυτέρου. Αυτά πρέπει να μεταβιβαστούν κατά κυριότητα όχι στο Δεσπότη και στη Μητρόπολη, αλλά στην ενορία σας. Γι' αυτό ήρθα απόψε να σας πω δύο λόγια και με αυτό θα ήθελα να τελειώσω. Άκουσα ένα επιχείρημα. Μα ο λαός που έδωσε τα χρήματα για να φτιαχτεί ετούτο εδώ ο ναός είναι ο ίδιος με εκείνον που ανήκει στο κράτος και στον Δήμο και στην περιφέρεια. Αυτά λέγονται λαϊκισμοί. Και σε μένα τέτοια πράγματα δεν σηκώνουν. Λαϊκισμοί σε μένα δεν σηκώνουν. Γιατί είναι λαϊκισμοί? Γιατί σύμφωνα με το καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας και μιας και από και νομικούς μπροστά μου, σύμφωνα με το 3 άρθρο του Συντάγματος και το 16, είναι διακριτή η ρόλη της Εκκλησίας και της Πολιτείας. Όταν ο Κύριος έδωσε τα χρήματά του για να φτιαχτεί αυτός ο ναός, δεν τα έδωσε στον κύριο Πρωθυπουργό, ούτε στον κύριο Δήμαρχο. Τα έδωσε στον Παπά για να μπορέσει να φτιάξει τον ναό. Το δε Αγίος Θεοδόρος. Δεν φτιάχτηκαν οι Άγιοι Θεόδωροι με επιχορήγηση του κράτους ή του Δήμου, αλλά και πάλι από το παγκάρι της ενορίας, όπως και εδώ, με δωρεά του Κυρίου που αναφέραμε προηγουμένως, του Κυρίου Χάρη και επιπλέον και με στήριγμα, και δεν έφτασαν αυτά, ακόμα περισσότερο έβαλε η ενορία. Θα ήθελα να τα ξεκαθαρίσω αυτά, για να μην λέγονται πράγματα απ' έξω και για να μην ακούγονται και πάλι ότι ο Δεσπότης θέλει να φτιάξει βίλες είτε στην Αμμουνιανή, είτε εδώ, είτε οπουδήποτε αλλού. Εγώ έκανα το αίτημά μου στον κύριο Δήμα και περιμένω και από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση άπαντες να ανταποκριθούν. Θυμάμαι τότε Γιάννη, στον κύριο Δουλάκη, στον κύριο Δουλάκη απευθύνομαι και στην κυρία Ισακίδου το τι είχαμε κάνει για να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Είναι ντροπή σε μια Ελλάδα ολόκληρη, μόνο στην Αμμουνιανή και μόνο στα Νέα Ρόδα, να υπάρχουν δημοτικοί ναοί και παρεκκλήσια. Είναι ντροπή! Είναι ντροπή! Τότε δεν μπορούσα να μιλήσω έτσι. Ήμουν αδύναμος. Τώρα δεν είμαι. Τώρα μπορώ να σας μιλήσω έτσι από τα δόντια, γιατί έχω την δυνατότητα και να ξέρω τι θέλω και να ξέρω τι κάνω. Ανακαινίζεται η Μητρόπολη ολόκληρη. Δεν θα αφήσω κανένα παρεκκλήσιο ή εξοκλήσιο ή οτιδήποτε άλλο να μείνει έτσι ακέραιο και μεθαύριο. Να έρθει ο κύριος Α, ο κύριος Β, ο κύριος Γ από πλευράς πολιτικής και να μου πει γιατί μπαίνει ο παπάς μέσα. Δικό μου το εξοκλήσιο. Δικό μου το εξοκλήσιο, δικά μου και τα πάντα σε αυτό μέσα. Στεκόμαστε στα μυαλά μας. Είναι δυνατόν ποτέ να βάλω τον κύριο αντιδήμαρχο με Πετραγύρη να μου κάνει λειτουργίες ή τον Δεσπότη αντί για Πετραγύρη να επέμβει μέσα στο Δημαρχείο και να διοικήσει το Δημαρχείο. Διακριτή η ρόλη Εκκλησίας και Πολιτείας. Τελεία και πάρα. Και παρακαλώ όλους ανεξαρτήτως τους δημοτικούς συμβούλους και της πολιτεύσεως και της αντιπολιτεύσεως να σκεφτούν την έργο. Παρακαλώ και τους τοπικούς εδώ, είναι και η δημοτική σύμβουλος εδώ η κυρία Ισακίου, εμπίπτυσε αυτούς, αλλά και στους τοπικούς δεν ξέρω αν είναι κάποιος εδώ από τους τοπικούς, δεν γνωρίζω, δεν θεώρησαν καλό μέχρι σήμερα να έρθουν να μου πούν ποιοι είναι. Δεν τους γνωρίζω. Έπρεπε να έχουν έρθει να μου πούν ποιοι είναι. Δεν έχουν έρθει ακόμα. Τους περιμένω στο γραφείο μου με τα μεγάλη χαρά να τους κεράσουν. Και να θελήσουν να τελειώσει αυτό το πράγμα. Να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον κύριο Χαρίτονα, ο οποίος μας έδωσε αυτή την χαρά απόψε. Παιδάκι μου,
τον Θεό εντάξει. Εγώ είμαι 69 χρονών άνθρωπος, 68 μισό. Πόσο θέλεις ακόμα, 10, 15, φεύγω. Φεύγω. Αυτό που έκανες είναι ένα δώρο στον Άγιο Μόδεστο και στον Άγιο Παντελεήμονα. Να σου δώσει ο Θεός δύναμη και υγεία και για τούτο εθεωρήσαμε, θα πει και δυο λόγια σε αυτά ο παπάς σας, να φτιάξαμε μία πλακέτα για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στο πρόσωπό σου. Και γράψαμε το εξής. Ιερά Μητρόπολης Ιερισσού Αγίου Όρους και Ερδαμερίου, Ιερός Ναός Παναγίας Νέων Ρόδων, Ευεργετήριον. Κράτησε το πάτε, αν θέλει σε παράδειγμα. Βλέπεις γέρασε. Ευεργετήριον το εντιμοτάτο και φιλοθέο κυρίο Χαρίτον Ιτσολακίδη, ελάχιστον αντίδερον ανθών υπέρ της του Χριστού Εκκλησίας εν τη ιστορική ενορία Παναγίας Νέων Ρόδων και δι εν το εξοκλησίο Αγίου Μοδέστου έπραξεν ευγνωμόνος εν νέης Ρόδης μηνύ Ιουλίο 20 δις χιλιοστού 20 και τετάρτου. Ο Μητροπολίτης, ο Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Θεόκλητος, ο Εφημέριος Ιερού Ναού Παναγίας Νέων Ρόδων, Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Χατζόπουλου. Να ζήσεις, να έχεις την ευχή του Θεού, να σε στερεώνει η Παναγία και να σε στερεώνει η Παναγία. Παρακαλώ τον πατέρα Βαρθολομαίο να είπε και εκείνος τον λόγο του, γιατί εκουράστηκε. Έφτιαξε ένα σχολείο, το επαναλαμβάνω, τέτοια ομορφιά είναι από τα λίγα. Και δεύτερον, είμαι περήφανος που είναι στη Μητρόπολη μου και φτιάχνει τέτοια όμορφα πράγματα, συνοδευόμενος και από τους τοπικούς εδώ και με τη βοήθεια πάντοτε της κυρίας Σοφίας της Ισακίδου, για την οποία εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου, τις ευχαριστίες μου για την προσφορά και στον τόπο και στη Μητρόπολη. Να ξέρετε ότι πάντοτε η Εκκλησία θα είναι μαζί σας, όπως και με όλους τους άλλους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους, για να επιτελείτε το καθήκον σας. Τέλος δε, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και στον Δήμαρχο του τόπου και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί με περιβάλλει με πάρα πολύ αγάπη και είναι ικανός και θέλει, πιστεύω, να αποκαταστήσει το δίκαιο όπως πρέπει. Έχετε τον λόγο. Πάτερ και Δέσποντα, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, λαού του Θεού, αγαπημένε, πραγματικά αγαπημένε λαέ του Θεού και ευλογημένε, δοξάζουμε τον Θεό και ευλογούμε τους Αγίους που μας αξίωσαν μετά από 4,5 χρόνια ονείρων, όπως ξεκίνησαν να είναι όνειρα και κόφων, να έρθει αυτή η ευλογημένη στιγμή, η ευλογημένη βραδιά, να τελέσουμε παρόλη τη ζέστη, με την αγάπη του Σεβασμιωτάθου και των Πατέρων εδώ τα Θυρανίξια, σε αυτόν και σε αυτόν τον ναό, όπως είπε και ο Δεσπότης μας, όπως τους Αγίους Θεοδόρους πριν μερικά χρόνια, το 2018, όσοι και όσους θυμάστε. Ο Δεσπότης, φυσικά, από την αρχή, μας έδωσε την ευχή Του, μας έδωσε την ευλογία Του, ο Θεός να μας δυναμώνει και να μας ενισχύει γι' αυτό. Και εμείς ξεκινήσαμε, όπως λέμε και στη Θεία Λειτουργία, πάντοτε με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προς την Εκκλησία και προς το λαό του Θεού, να κάνουμε και την ανακαίνιση αυτού εδώ του παρεκκλησίου, του εξοκλησίου. Τιμώντας και όλους εσάς τους χριστιανούς, αλλά και τους προγόνους μας και τους προγόνους όλων μας που θέλησαν, ήθελαν να, από την καρδιά τους όταν ήρθαν από τις πατρίδες, φρόντισαν από την αρχή να χτίσουν εκκλησίες
αν λέει αλήθεια το ε9, γιατί και αυτό παίζει ρόλο σε βασιλιότητα νομίζω, αυτός ο ναός εδώ είναι από το 1935, δηλαδή 90 χρόνια, πριν το Δήμο Αριστοτέλη και πριν τους τοπικούς συμβούλους και πριν τον Μητροπολίτη Ιερισσού και πριν τον Πάτερ Βαρθολομαίο και πριν όλους. Ήταν εδώ λοιπόν και το χτίσαν οι παππούδες μας για να είναι ναός, για να είναι εκκλησία, για να λατρεύεται ο Θεός με αυτόν τον σκοπό, να λατρεύονται οι Άγιοι και να τιμούνται του Θεού. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε αυτή την ημέρα να τελέσουμε τα θυρανίξη, όπως είπαμε, την αγάπη του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος δέχτηκε, γιατί όπως είδατε και στην και έξω στα ψηφιδωτά, θέλαμε με τους Αγίους Επιτρόπους, αφού κάνουμε την αναγέννηση, να βάλουμε και έναν Άγιο, όπως λέμε, καλοκαιρινό, για να είστε όπως είστε εδώ πολλοί και χωριανοί, αλλά και έχοντες τα σπίτια σας εδώ παρεπιδημούντες, και να συνορτάζουμε όλοι μαζί, όχι μόνοι μας το χειμώνα μόνο τον Άγιο Μόδεστο, αλλά και με όλους εσάς και το καλοκαίρι. Πες ότι είναι η γιορτή. Ναι, εγώ έκανα υπακοή, είναι η αλήθεια, στους επιτρόπους. Πολλές φορές κάνω υπακοή στους επιτρόπους, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, αλήθεια να πω. Και έκανα υπακοή και είπαν οι επίτροποι τον Άγιο Παντελεήμονα. Δουλεύουμε και αγαπάμε τον Άγιο Παντελεήμονα και θέλουμε τον Άγιο Παντελεήμονα να είναι ευλογημένο. Και ο Δεσπότης πάλι έκανε και εκείνος υπακοή σε μένα και στον Πάτερ Δωρόθεο που πήγαμε στο γραφείο να κάνουμε γέροντα τα θυρανίξια πριν του Αγίου Παντελεήμονος, για να είναι ανοιχτός ο ναός του Αγίου Παντελεήμονος, να που έρχεται το επόμενο Παρασκευή Σάββατο, για να είναι ανοιχτός ο ναός και να γιορτάσουμε, να πανηγυρίσουμε εκεί το πανηγυράκι μας το τοπικό. Και ο Δεσπότης μας με πολύ χαρά, παρόλη τη ζέστη και τις υποχρεώσεις που έχει και τρέχει συνεχώς, ό,τι βλέπετε και τις αναρτήσεις από την Ιερά Μητρόπολη, θέλησε με την αγάπη του να έρθει εδώ. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και τον ευγνωμονώ για τον υδρότα του, για τον κόπο του, για την αγωνία του, για το στρες το οποίο δημιουργούν όλα αυτά. Εμείς μεταξύ μας καταλαβαίνόμαστε περισσότερο οι ιερείς και ξέρω λοιπόν και αυτός όπως και όλοι οι ιερείς πόσο αγωνιούν για την Εκκλησία και εκείνος πόσο μάλλον που έχει τόσες ενορίες, πόσο αγωνιά για όλες αυτές τις ενορίες, όπως είπε από την αρχή που ήρθε εδώ πέρα στον δικό μας τόπο όπου τον έστειλε η Αγία Ελλαδική Εκκλησία. Θα ήθελα το χρόνο σας, λίγο από το χρόνο σας μόνο να πω, να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι από την αρχή βοήθησαν μέχρι το τέλος σήμερα για να γίνει αυτό το έργο εδώ που κόστησε, η αλήθεια είναι, 1000 ευρώ. Και πολλοί, όπως είπα, κόπο και αγώνα και υδρότα και δάκρυα πολλές φορές να βοηθήσουν για να γίνει αυτό το έργο πραγματικότητα. Τον πολιτικό μηχανικό, τον αγαπητό σε όλους μας, τον Μάκη, τον πολίτη, τον Θωμά, ο οποίος, όπως και στους Αγίους Θεοδόρους, όπως και στον Αμφιθέατρο, το οποίο με πολύ αγάπη έχτισαν εκεί με την κυρία πρόεδρο τότε του τοπικού, την Σοφία την Ισαϊκίδου, και το χαίρονται όλοι αυτό το αμφιθέατρο πλέον, και ο τόπος μας και ο Δήμος μας και πολλοί από άλλα μέρη. Λοιπόν, έτσι θέλησε και εδώ στην Εκκλησία και μου λέει: Πάτερ, θα κάνουμε και το άλλο το εκκλησάκι. Ναι, κύριε Μάκη, αλλά δεν είναι εύκολο. Και πέσαμε πάνω στον κορονοϊό και τρεις χειμώνες ήταν κλειστά τα πράγματα. Όμως ξεκίνησε εκείνος και τελέσαμε πρώτα. Ανοίξαμε τα πατώματα, ανοίξαμε τα θεμέλια, φτιάξαμε καινούργια δοκάρια, καινούργιους τείχους και συνεχίσαμε με όλα τα υπόλοιπα τα οποία βλέπετε εξωτερικά. Αλλά εσωτερικά έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά για να δεθεί ο ναός περιμετρικά, αλλά και εκ θεμελίων το κυριότερο. Τον άρχοντα των Πατριαρχείων Αλεξανδροπόλεως και Αλεξανδρίας και Κωνσταντινούπολεως, τον κύριο Ανέστη Αρνόπουλο, που και αυτός βοήθησε ιδιαιτέρως στην αρχή του ξεκινήματος αυτού του έργου και πάντοτε είναι φίλος της ενορίας και μας βοηθάει και μας αγαπάει και μας προσκαλεί και μας φροντίζει, την Σοφία Μαυροκεφαλίδου, φαρμακοποιό, που έδωσε αρκετά χρήματα για την αρχή, τα κοσμηματοπολία Αντωνάκη που προσέφεραν τα ιερά σχέδια, τον θεολόγη Μπάντη, οδική βοήθεια μεταφορές, για την βοήθεια που μας προσέφερε για το προάβλιο, τον Ιωακή Μάγκο, πρατήριο, το ΠΠΗ, την επιχείρηση Γεωργιάδη για τα παγκάκια τα οποία μας προσέφεραν δωρεάν, τους ηλεκτρολόγους για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Λεοντσάκο Σταγκούλη και Ευθύμη Καρίγα, τον Ιωάννη Κοζανίδη στις οικοδομικές εργασίες, τον Κώστα Χαζή που μας έκανε ευλογία όλο έξω τον Άλφη και το Σκεπαστό,
τον κύριο Παύλο του Ραμανίδη, αν το λέω σωστά, για τα ψηφιδωτά τα οποία έκανε ευλογία όλα έξω εδώ πέρα και θα κάνει κι άλλα από ό,τι μας υποσχέθηκε. Την Σοφία, τη Δημοτική Σύμβουλο και πολλά άλλα τα οποία πάντοτε μας βοηθάει και βοήθησε και σήμερα με τις τέντες και τα τραπέζια να στηθούν, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, στον οποίο είναι και εκεί πρόεδρος, τον πρόεδρό μας, τον Κυριάκο τον Παρθενιάδη, για τη βοήθειά του γενικότερα, τον Κυριάκο τον Σημεωνίδη, τον ηλεκτρολόγο, τον Άγιο τον Τιλούδη, τον υδραυλικό, τον Ζεύγος Εμμανουήλ και Δέσποινα Σπελετιάδη, τον Ζεύγος Κωνσταντίνου και Κατερίνη Τσεκλίδη, για τη μεγάλη τους καθημερινή βοήθεια, τον Λευτέρη Βαξαμή που κάνει τις εκτυπώσεις στο e-point, την Ιωάννα την Δελενεγίδου για τα κεράσματα, ιδιαίτερο σήμερα την ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα Μαρκοπούλου, τον Ηλία Χαζιαγγελή, Σεραφείμ Παπαγιουβάνη χειροπλαστείο, τον Παναγιώτη, αν το έγραψα σωστά, Αποστόλουλου, τους αδελφούς Αμπρατζίδη που έχουν τα κουφώματα, τους αδελφούς Σουλφίδη για την πέτρα που μας την έδωσαν σε ιδιαίτερες τιμές για την ενορία μας, για την εγγυησία μας, το ίδιο για τις ιδιαίτερες τιμές των μαρμάρων, τον Χρήστο τον Μαλκότσι, τον Ανάργυρο τον Κολοκυθά για την τοποθέτηση του μαρμάρου, Νικόλα Οδονιάδη και Δημήτριο Λαζό για τις οικοδομικές εργασίες, Ιωάννη Κατζιαναρνόστου, Στέφανο Μανολούδα για την περιποίηση γενικότερα τους σοβάδες και τις βαφές, τους αδερφούς Χάβου στην αρχή, τον Γιάννη τον Παπουτσί για τον οίκο σήμερα και τις κυρίες για τα κεράσματα, τους αγίους επιτρόπους όπως είπα και στην αρχή, τους νεοκόρους και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω φυσικά για τη στήριξη και την μητέρα μου που ποτέ δεν την έχω ευχαριστήσει σε τίποτα. Επίσης, κύριε Μητροπάνο, άφησα τελευταίους δύο σημαντικότερους που θεωρώ. Κάποια πράγματα όπως γράφω και στο Facebook δεν είναι αυτονόητα. Στη σημερινή εποχή που ζούμε, στον τόπο που ζούμε και με την ανθρωπία που έχουμε. Άφησα τελευταία την Κατερίνα τη Ζωγράφου, την Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, που μία φορά της το είπα και έστρωσε όλη αυτήν εδώ την άσταλτο που βλέπετε, όπως σας είπα, την Άνοιξη κοντά στο Πάσχα, με δική της εντολή. Όπως σας είπα τότε, δεν αδικήσαμε κανέναν, δεν κλέψαμε άσφαλτο από τον δημόσιο δρόμο, αλλά ήταν κάτι περισσεύματα τα οποία όμως φρόντισε με τη δική της αγάπη και του Ζαχαρία του Αργυρού να έρθουν εδώ και να στρώσουν και να μας καθαρίσουν τον δρόμο και να τον στρώσουν άσφαλτο, γιατί της έλεγα θα έρθείτε κι εσείς, θα έρθει και ο Δεσπότης και όλος ο κόσμος θα πατάτε μέσα στα χώματα και στις λάσπες. Κάντε μας την άσφαλτο. Και ό,τι παραδόξου θαύματος, γι' αυτό την ευχαριστώ, εισακούστηκε από την κυρία Κατερίνα, που δεν συνηθίζεται, όπως είπα, από δημόσιους φορείς. Λοιπόν, και κάναμε την άσφαλτο. Και ιδιαίτερως ευχαριστώ και πάλι, όπως έκανε και ο Δεσπότης μας πριν, τον Χάρη τον Τζολακίδη για την αγάπη του και για τη βοήθειά του τη μεγάλη. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο Χάρη. Αν δεν ήταν εκείνος, ίσως να μην είχαμε τέμπλο, ίσως να μην ήμασταν ακόμα έτοιμοι για τα θερανίξια. Για όλους σας, και ο Δεσπότης μας όπως είπε, και εμείς οι πατέρες εδώ και εγώ προσωπικά, επικαλούμαστε τη χάρη του Θεού στη ζωή σας, στις οικογένειές σας, στα παιδιά σας, να σας ευλογούν, να σας χαριτώνουν, να σας σκεπάζουν, να σας προστατεύουν από κάθε κακό, να σας χαρίζουν υγεία, για να είστε πάντοτε ιδιαιτέρως εσείς κοντά στην Εκκλησία και να βοηθάτε. Και ξέρω ότι δεν βλέπετε την Εκκλησία ως χρήμα, ούτε καν οι μάστορες οι οποίοι δουλέψαν εδώ και πληρώθηκαν λιγότερα από όσα θα έπρεπε κανονικά και το ξέρω. Λοιπόν, ξέρω ότι βλέπετε πάντοτε την Εκκλησία, όπως είπε και ο Δεσπότης μας, σαν μητέρα σας, σαν κυβωτό της σωτηρίας και σαν δικό σας σπίτι. Και την Παναγία μας κάτω, το κεντρικό το ναό, αλλά και αυτά τα εκκλησάκια που φτιάξαμε με πολύ αγάπη. Άλλο δεν θα μακρηγορήσω γιατί πέρασε η ώρα. Όταν τελειώσουμε, θα σας, και πει ο Δεσπότης μας το διευκόν, θα σας μοιράσει, αν έχει ο ίδιος το κουράγιο με αυτή τη ζέστα, εικονάκια, ευλογία, τον Άγιο Μόδεστο, για ενθύμιο τη σημερινή ημέρα των θηρανιξίων και εν συνεχεία θα βγείτε έξω με προσοχή βέβαια γιατί έπεσε ο ήλιος και τα φώτα είναι περιορισμένα, να πάρετε το πιάτο που έχουν ετοιμάσει οι γυναίκες, μια πορτοκαλάδα, ένα νερό, να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη σας και για την παρουσία σας και για την υπομονή σας σήμερα με τη ζέστη εδώ. Αύριο πρώτο Θεός, επειδή είναι Κυριακή και ο κόσμος είναι πάρα πολύ, θα λειτουργήσουμε κάτω στο ναό κανονικά.
Το πρωί όμως θα είμαστε εδώ την άλλη Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο πρωί για την εορτή, όπως είπα, του Αγίου Παντελεήμονος. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, σας ευχαριστώ όλους. Εγώ θεωρώ υποχρέωση και πάλι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον παπά σας. Και επειδή μου ψάλανε εμένα τον Δεσπότη και Αρχιερέα, καιρός είναι να του ψάλουμε και εκείνος, και εκείνου ό,τι πρέπει μέσα στην Εκκλησία. Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φυλάτε εις πολλά έρδη. Και τέλος, να πω και κάτι το ευχάριστο που το φύλαξα για το τέλος, για την κυρία Κατερίνα την Αντιπεριφερειάρχη που είναι εδώ. Τη Δευτέρα με προσπάθεια του Δημάρχου βρήκαμε τις 60.000 και φτιάξαμε τα αρχιτεκτονικά, τα στατικά, τα ίταμοι, τα ξέρεις, για το γυροκομείο. Θα τα έχουμε στα χέρια μας. Θα πάμε πριν αρχή ο Ιούλιος, εγώ, εσύ, ο Δήμαρχος και οι βουλευτές του νομού, άπαντες, από όλους, από όλα τα κόμματα, να πάμε να πούμε στην κυβέρνηση να μας δώσει 3 με 4 εκατομμύρια να φτιάξουμε το γυροκομείο το νέο, το οποίο θα είναι 50 θέσεων, έχουμε 20 τώρα, θα το κάνουμε 50 θέσεων. Και επιπλέον να πω και κάτι άλλο που αφορά και εσάς εδώ, στην Αμουνιανή, με προσπάθειες που έκανε ο Γενικός Μαρκελατικός Επίτροπος και η Ιεροκύρης, ο πατήρ Ρόθεος που έχει μείνει στα πόδια του. Αυτή τη στιγμή τελειώσαμε τις μελέτες και τα υπόλοιπα και θα φτιάξουμε εκκλησία της Παναγίας της Φιλαρινής. Εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το Λούνα Πάρκ, όπως το λέμε έτσι για να καταλάβουμε στην Αμουνιανή που βρίσκεται. Και πιστεύω να μ' αξιώσει ο Θεός την εικόνα η οποία υπάρχει στην Ιερά Μονή του Μουσείου και την έχουμε ήδη στον Άγιο Νικόλαο. Να φτιάξουμε το σπίτι της, πεντάτρουλο θα φτιάξουμε, ενώ πεντάτρουλο θα φτιάξουμε. Να σκάσει ο διάβολος, να σκάσει ο διάβολος, πεντάτρουλο θα το κάνουμε. Για να μπορέσουμε να πούμε ένα ευχαριστώ στην Παναγία που κράτησε τους ανθρώπους που ήρθαν από τις ξεχασμένες πατρίδες και τις ευλογημένες, για να σταθούν εδώ όπως πρέπει σήμερα. Και τα δύο πιστεύω, αν θέλει ο Θεός, μέχρι το τέλος του 25 να μπορέσουμε να τα στερεώσουμε και θα φέρουμε τον Πατριάρχη μέσα στο 2025 να βάλει το θεμέλιο και στην Αρναία στο γυροκομείο των 50 θέσεων, αλλά και στην Παναγία την Αμουνιανιώτησα πλέον την Σπουπιώτης της Φιλαρινή, για να μπορέσουμε έτσι να ευχαριστήσουμε τον Θεό και τη Μάνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε ευλογημένοι και χαρούμενοι και εύχομαι και εγώ κάθε καλό για τα σπίτια σας και τα παιδιά σας. Διευχών των Αγίων, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, δέησε και σώσον ημάς. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε τα αποδίδει ο Θεός, τα κατέρα. Εγώ, στα παιδιά σου, να τα αποδώσω, να την κυρία του Δημάρχου. Πάρτε το αυτό από εδώ, πάτε μου, να μην ενοχλείς τον ανθρώπο. Να σε καλά, ο Θεός, στις τρεις, και να σε δίνει δύναμη. Μπορείτε, θα καθίσω μέχρι το βράδυ, ξέρει ο Γιάννης, να φτιάξουμε στην ιστοσελίδα αυτό που κάναμε απόψε. Θα το δείτε ολόκληρο και την ομιλία τη δική μου και του παπά σας μέσα στο link της ιστοσελίδας μας για να μπορείτε να την παρακολουθήσετε και να την διαβάσετε και να την χαρείτε όλοι σας. Χρόνια πολλά και ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον άρχοντα του κύριο Αρνόπουλο για το στήριγμα στο πρόσωπό μου και στον παπά μου μαζί με την κυρία Ισακή. Πάρ' τον εγκεραστή τη Σοφία. Να σε δείξω τραπέζι. Ναι, καφέρτα, τώρα καταλαβαίνω. Η δε Μάρθα, η εικόνα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χρόνια πολλά, ο Άγιος Βοήθειος. Χρόνια πολλά, ο Άγιος Βοήθειος. Να είσαι καλά.
ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ο Θεός σας στηρίζει και να σου γίνει δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ πάντα με την παρουσία σου, όπου και αν πάω. Να είστε καλά. Να χαίρεσαι το σπίτι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Κύριε Σολακίδης, για να τον πω λιγάκι έτσι, να τον χαρώ τώρα. Να τον χαρώ τώρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, πουλάκι. Έχεις πόσα παιδιά. Ο Θεός σε στηρίζει, να σου δίνει δύναμη και όταν θα το παντρεύω, θα το πω εγώ. Το πανηγύρι και το τραγούδι, θα το πω εγώ. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ να το βρείτε στο σπίτι. Καλή πρόοδο. Και εντάξει, πάση. Να σε καλά. Δεν τι κάνεις τώρα. Τι είπα να ξεκινήσω τελείω. Να σε καλά. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Άξι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χρόνια πολλά. Γεια σου, ρε μεγάλε. Πολύ χωρί να βλέπει. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Μα δεν αμφέβαλα ότι θα έγινε όταν κάτι τέτοιο. Αλλά οι καιροί που μένουν εκεί, κατάλαβε. Που μένουν εκεί. Αν πέρασαν τι ομοφιλοφιλίε, δεν θα περάσουν κι άλλα. Τι λες εσύ. Αν τα αφήσει εκεί, μπορεί να είναι ένα άλλο να κάνει. Μπορεί να είναι ένα Είναι δυνατόν.